ακούγοντας τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, μου ήρθε στο μυαλό μια μαντινάδα που λες και γράφτηκε για τη σημερινή πολιτική συγκυρία της χώρας. Όσοι σου λένε «δεν μπορείς», στο λέω να το ξέρεις, είναι αυτοί που τρέμουνε μήπως θα καταφέρεις. Τα κόμματα του παλιού πολιτικού συστήματος κυβέρνησαν τη χώρα 40 χρόνια και με τη διακυβέρνησή τους τους έφεραν στο χείλος του γκρεμού. Δεν αρκέστηκαν βέβαια μόνο σε αυτό. Μετά προχώρησαν τη χώρα ένα βήμα μπροστά και την έριξαν στον γκρεμό των μνημονίων. Ενώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπήρχε τότε η δυνατότητα μονομερούς μείωσης του χρέους μέσα στα πλαίσια των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτος, αν τέλος, το κακό, με 5 χρόνια κακοδιαχείρισης της κρίσης σε βάρος των εργαζομένων. Και όλα αυτά για να μην θίξουν τα κατεστημένα συμφέροντα που εξυπηρετούν. Έρχονται όμως σήμερα, αφού σε 4 διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις τους απέρριψε ο λαός και ζητάνε και από πάνω και τα ρέστα και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Γιατί δεν κατάφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε 7 μήνες να διορθώσει όλα τα στραβά που έκαναν αυτοί επί 40 χρόνια? Γιατί η ανεργία που την έφτασαν αυτοί στο ηλικιώδες 27% βρίσκεται σήμερα στο 25% και ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να τη μηδενίσει? Γιατί δεν επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλύψει τα σκάνδαλά τους όπως αυτά της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας, ξέρετε αυτά τα 5 δις, με τα θαλασσοδάνεια, τα εκατοντάδες θαλασσοδάνεια, που μέσα σε αυτά είναι και εκείνα των κομμάτων τους. Ή όπως αυτά του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που τα θαλασσοδάνειά του φούσκωσαν τις καταθέσεις διαφόρων στελεχών τους στις τράπεζες του εξωτερικού. Και κυρίως, το βασικό ερώτημα που τους καίει είναι γιατί δεν επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει μαζί τους και να συνεχίσει την καταστροφική πολιτική τους. Θα σας πω λοιπόν γιατί. Φτάσαμε εδώ από το διαγκωμένο χρέος που το δημιούργησαν όσοι σήμερα μας κατηγορούν. 360 δις ο λογαριασμός. Εμείς θέσαμε βασικό μας στόχο να πετύχουμε τη μείωση αυτού του χρέους από τους πιστωτές, επειδή δεν είναι βιώσιμο. Πετύχαμε με διαπραγμάτευση να γίνει δεκτή η δυνατότητα μείωσης του χρέους άμεσα. Πετύχαμε να τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της μείωσης του χρέους το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πετύχαμε σημαντική διεθνή στήριξη σε αυτή μας την προσπάθεια. Για να τα πετύχουμε αυτά, συμβιβαστήκαμε βέβαια σε άλλα. Αποδεχθήκαμε μια σκληρή συμφωνία λιτότητας επειδή περιέχει τον ένα βασικό όρο που χρειάζεται η χώρα, δηλαδή την προοπτική της άμεσης μείωσης του χρέους. Προχωράμε τώρα στο δρόμο αυτό με νοπή λαϊκή εντολή στη βάση της θέσης μας ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Τι κάνουν λοιπόν αυτή τη στιγμή τα κόμματα που μας έφεραν ως εδώ και που έχουν πλήρη την ευθύνη για το λογαριασμό του δημοσίου χρέους? Υποσκάπτουν την εθνική προσπάθεια μείωσης του χρέους επιμένοντας ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Το πιστεύουν αυτό? Πιστεύετε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν ξέρει τι λέει όταν επιμένει ότι χρειάζεται κούρεμα το χρέος της Ελλάδας? Αμφιβάλλω. Φοβόσαστε όμως ότι εμείς θα πετύχουμε εκεί που εσείς αποτύχατε. Φοβόσαστε ότι θα φανεί ότι διαχειριστήκατε την κρίση σε βάρος του λαού και προς όφελος κάποιων ειδικών συμφερόντων. Μόνο να ρίξει κανείς μια ματιά στα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας θα διαπιστώσει ποιος σήκωσε το βάρος της κρίσης όταν η αύξηση των φόρων στα χρόνια του μνημονίου έφτασε για τον κόσμο της εργασίας 270% έναντι 9% για τους πλέον εύπορους Έλληνες. Φοβόσαστε ακόμα ότι μετά από αυτό
δεν θα μπορείτε να συνεχίσετε να εξυπηρετείτε αυτά τα ειδικά συμφέροντα που εκπροσωπείτε. Έτσι φαίνεται μέσα σε αυτή την αίθουσα την καταστροφή. Γιατί πώς να το κάνουμε, κάτι πρέπει να πείτε κι εσείς. Αφού δεν σας βολεύει να πείτε την αλήθεια, λέτε ό,τι σας βολεύει. Εμείς όμως θα προχωρήσουμε μπροστά. Εμείς δεν εξυπηρετούμε ειδικά συμφέροντα και μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, να καταπολεμήσουμε τη διαπλοκή, να καταπολεμήσουμε τη φοροκλοπή και τη λαθρεμπορία, να καταπολεμήσουμε το πελατειακό σας κράτος και τα συμφέροντα ελληνικά και ξένα που βρίσκονται πίσω από την κρίση. Εμείς υπηρετούμε μόνο τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και αυτό πώς να το κάνουμε, σας φοβίζει. Εμείς όμως μπορούμε. Και ένα έχω να σας πω, θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ.